Από εκείνο το βράδυ που γνωριστήκατε, που δεν ξέρατε ποια είναι η Κεφαλογιάννη. Είναι μαγικό αυτό. Έχει μείνει παροιμιώδες. Όμως και αυτή ήταν ένας άνθρωπος από τους ανθρώπους που ξέραν τη δουλειά μου, αλλά δεν ήξεραν εμένα. Δεν έκανα πλάκα όταν δεν συνειδητοποίησα ότι ήταν υπουργός. Δεν συνδύασα πρόσωπα και πράγματα. Όλοι τις είπανε, μην στεναχωριέσαι, είναι ούφο ο Μήνος, τον αγαπάμε έτσι όπως είναι. Ξαναβρεθήκαμε από τότε μετά από 8 μήνες. Και αυτό ήταν όλο. Τελείωσε. Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου. Εγώ πάντως ζω για τη στιγμή που θα ακούσω ένα τραγούδι που ο Μήνος Μάτσας το έφτιαξε για τα παιδιά. Ναι, ναι. Υπάρχει ήδη. Τα κάνουμε στο σπίτι αυτά. Α, ναι. Αυτοσχέδια. Μπορώ να έχω ένα τραγούδι που είναι αναφερομένο στη γυναίκα της ζωής σας. Μα το είσαι εσύ ο άνθρωπός μου. Συγκινούμε, δεν μπορώ, ειλικρινά. Μπορώ. Συγκινούμε. Θέλω να βάλω τα κλάματα. Δεν τα βάλω.